οργανωτές, θα είναι ένα μήνυμα προς την κυβέρνηση? Θα είναι ένα μήνυμα που θα λέει ότι ένα κομμάτι της κοινωνίας παραμένει προσκολλημένο σε μια προηγούμενη φάση του ζητήματος, αυτό το οποίο έχει εξέλιξει εδώ και 25-30 χρόνια. Αυτό. Αυτοί οι άνθρωποι πώς τους χαρακτηρίζετε εσείς? Γιατί έχω ακούσει διάφορα από την κυβέρνηση. Η κεντρική κατεύθυνση της κυβέρνησης είναι ότι ήταν ακροδεξή. Ακροδεξή, φασιστοειδή κλπ. Που έδωσαν τον τόνο. Αυτό δεν ήταν, αυτό δεν λέγατε για τη Θεσσαλονίκη? Ναι, ο τόνος ήταν ακροδεξιός. Δεν τα λέμε εμείς. Ο Μαρατζίδης, ο συνεργάτης σας και Θεσσαλονικιός ο άνθρωπος όλη του τη ζωή, βγήκε και μίλησε καθαρά για μια επιλογή της Νέας Δημοκρατίας, η οποία ήταν ξέπλυμα της ακροδεξιάς. Το θέμα είναι τι λέει η κυβέρνηση και ο Μαρατζίδης. Ο Μαρατζίδης είναι ένας επαγγελματίας. Εγώ θα συμφωνήσω με αυτή τη σχέση. Θα συμφωνήσω με αυτή την εκτίμηση. Τη σημασία τι λέει. Σας λέω, θα συμφωνήσω εγώ με αυτή την εκτίμηση. Είναι ακραίοι και εθνικιστές όσοι θα πάνε στο συλλαλητήριο της Κυριακής? Αυτοί οι οποίοι έδωσαν τον τόνο στο προηγούμενο συλλαλητήριο. Διότι επειδή έχουμε δύο συλλαλητήρια, το ένα μετά από το άλλο, από το ένα συλλαλητήριο βγάζουμε κάποια συμπεράσματα σχετικά με το πολιτικό πλαίσιο και του άλλου. Αλλά επειδή εμείς από την αριστερά, ας πούμε, δεν περιφρονούμε τις διαδικασίες, τις πολιτικές του δρόμου. Mm-hmm. Ποτέ δεν θα πούμε ότι δεν έχει το δικαίωμα κάποιος να διαδηλώσει το δικαίωμα του συνέρχεστε άλλωστε. Ναι, αλλά κάποιοι αυτός δεν απειλούν. Και από τα social media και από εφημερίδες και τα λοιπά προσπαθούν να διασπείρουν ένα φόβο. Μην πάει ο κόσμος. Έχω την εντύπωση. Είδατε τι είπε ένας στέλεχος του Ρουβίκονα? Θα έχει θέμα. Θα είναι απολύτως ασφαλής, θεωρώ, η... Ναι, αλλά δεν άκουσα να καταδικάζεται αυτά από την κυβέρνηση. Η όλη διαδικασία. Να πείτε ότι όλα αυτά θα διασφαλίσουμε την τάξη και την ομαλότητα, όπως έχει συνταγματικό δικαίωμα ο πολίτης να συνέρχεται. Όλα αυτά ισχύουν έτσι όπως τα λέτε. Νομίζω ότι η αστυνομία θα έχει λάβει τα μέτρα τους. Μπορεί ο κόσμος να πάει να εκφράσει το φρόνημά του ανεμπόδιστα. Όχι, και καταδικάζεται, θα είναι κατέαυτα. Σημασία. Θέλω να σας πω ότι. Γιατί υπάρχει η αίσθηση ότι χαϊδεύετε το Ρουβίκονα στην κυβέρνηση. Δεν καταδικάζετε, εγώ δεν απαντάω. Όχι, λέω, υπάρχει η αίσθηση. Αν θέλετε, μπορείτε να βγάλετε εσείς το συμπέρασμα, δεν καταδικάζω. Όχι, δεν είναι μα απαντάτε όμως. Σε τέτοιο είδους. Εγώ λέω, υπάρχει η αίσθηση ότι ο Ρουβίκονα είναι χαϊδεμένο παιδί του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι η δική σας αίσθηση. Εγώ έχω άλλη αίσθηση. Ναι, αλλά επειδή βλέπουμε και την ανάρτηση, είναι εύλογο νομίζω, κύριε Κυρίτση, το ερώτημα. Έχουμε ένα βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ και ρωτάμε. Mm-hmm. Τέτοιες τοποθετήσεις μπορούν να γίνονται λίγο πριν από ένα συλλαλητήριο που είναι συνταγματικό δικαίωμα καθενός? Δεν θεωρώ παραγωγικές εγώ. Μάλιστα. Mm-hmm. Λοιπόν, πάμε στην κυρία Ραμπατζή. Κυρία Ραμπατζή, τώρα εσείς θα πάτε στο συλλαλητήριο και να μας πείτε και αν κατά τη γνώμη σας πρέπει να είναι εκεί και όλοι οι συναδελφοί σας από τη Νέα Δημοκρατία. Κοιτάξτε.